Συνάντηση ώστε να ενημερώσουν τον Υπουργό Υγείας Διαζώσης για τη νέα υποπαραλλαγή κένταυρος ζήτησαν τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής. Άμεσα κλήθηκε αυτή η συνάντηση για αύριο το απόγευμα. Παραλληλά στο τραπέζι αναμένεται να τεθεί και το πλάνο διαχείρισης της πανδημίας εν ώψη του φθινοπόρου μετά και από την επιστολή της Στέλλας Κυριακίδου προς όλους τους Ευρωπαίους Υπουργούς Υγείας, σύμφωνα με την οποία τους καλεί να προετοιμαστούν από τώρα. Ξέρουμε τους επόμενους μήνα τον Αύγουστο ο περισσότερος κόσμος θα είναι σε διακοπές. Είπαμε να προετοιμαστούμε από τώρα για να είμαστε έτοιμοι το φθινόπωρο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, κατά την αυριανή σύσκεψη θα αξιολογηθούν και οι επιδημιολογικοί δείκτες όπως αυτοί διαμορφώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Στα χέρια του Υπουργού Υγείας βρίσκονται και τα αποτελέσματα των αλληλουχήσεων, σύμφωνα με τα οποία από τα 96 δείγματα, στα 8 ταυτοποιήθηκε η παραλλαγή όμικρον 2, στα 12 η όμικρον 4 και στα 76 η όμικρον 5. Γεγονός που καταδεικνύει πως οι υποπαραλλαγές της όμικρον επικρατούν στην κοινότητα. Η υποπαραλλαγή ΒΑ5 της όμικρον επικρατεί στο 77,9% και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα με τα Αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, η συγκεκριμένη υποπαραλλαγή έχει οδηγήσει σε ένα νέο ξέσπασμα λοιμόξεων, την ώρα που το ποσοστό της υποπαραλλαγής ΒΑ4 ανέρχεται στο 12,8%. Η έξαρση κρουσμάτων στην Κίνα εγκλώβησε χιλιάδες τουρίστες στη χώρα. Μόνο στην παραλιακή πόλη Μπεχάι, περισσότεροι από 2.000 τουρίστες έχουν παγιδευτεί. Την περασμένη Δευτέρα, οι αρχές της πόλης ανακοίνωσαν ότι θα επιτρέψουν σε τουρίστες που δεν είχαν επαφή με επιβεβαιωμένα περιστατικά να αναχωρήσουν υπό την προϋπόθεση να έχουν στην κατοχή τους αρνητικό τεστ. Σε διαφορετική περίπτωση, θα παραμείνουν στην πόλη υπό το καθεστώς καραντίνας. Για δύσκολο φθινόπωρο και χειμώνα κάνει λόγο ο Περιφερειακός Διευθυντής για την Ευρώπη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Hans Kluge. Σε συνέντευξή του στο Reuters, κάλεσε τα κράτη-μέλη της Ευρώπης αφενός να επιταχύνουν τα εμβολιαστικά προγράμματά τους και αφετέρου να επαναφέρουν μέτρα όπως την χρήση μάσκας, έτσι ώστε να αποφευθούν αυστηρότερα μέτρα τους επόμενους μήνες. Υπάρχει αύξηση κρουσμάτων την ώρα που η κοινωνία λειτουργεί σχεδόν όπως πριν. Σύμφωνα με τον Hans Kluge, την περασμένη εβδομάδα, μόνο στην Ευρώπη κατεγράφησαν 3 εκατομμύρια νέα περιστατικά, την ώρα που ο αριθμός των εισαγωγών στα νοσοκομεία διπλασιάστηκε.